Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος για τον τρόπο που ο Έλληνας Πρωθυπουργός προέβαλε τόσο τα ευρύτερα θέματα που αφορούν την ειρήνη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά ιδιαίτερα και τον τρόπο προβολής του κυπριακού προβλήματος, πάντα μέσα στις σωστές διαστάσεις, μέσα και από τη συνάντηση του με τον πρόεδρο κύριο Biden, αλλά και με σειρά επαφών που είχε τόσο με το Κόγκρεσο όσο και με άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους. Φαίνεται να προκάλεσαν εκνευρισμό οι επαφές του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Είδαμε και δηλώσεις από τον κύριο Τσαβούσογλου. Είπε ότι οι ευθύνες για μίληση του Κυπριακού ανήκουν στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Και είχαμε και μια άλλη κίνηση στην Αμόχωστο χθες, κύριε Πρόεδρε, με το άνοιγμα ακόμη ενός τμήματος της παραλίας. Και μόνο ο εκνευρισμός της Άγκυρας καταδεικνύει το πόσο ορθά ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει χειριστεί το όλο θέμα. Και αυτό είναι κάτι που μας ικανοποιεί απόλυτα. Για το θέμα της Αμοχωστού έχω ενημερωθεί αρμοδίως από τους όσους εκκαθήκοντος παρακολουθούν το τι συμβαίνει στα κατεχόμενα. Είναι μια νέα απαράδεκτη πρόκληση, την οποία δεν θα αφήσουμε βεβαίως απαρατήρητη. Θα προβούμε στα δέοντα διαβήματα προς όσους σήμερα φαίνονται να είναι οι προασπιστές του διεθνούς δικαίου. Κύριε Πρόεδρε, είναι μήπως η άρνηση της Τουρκίας να δεχθεί τη Φιλανδία και η Σουηδία στο ΝΑΤΟ και μια ευκαιρία με τη δική μας συμβολή να αλλάξουν κάποια πράγματα, να σταματήσουν να χαϊδεύουν την Τουρκία? Μακάρι να εξαρτάται από την δική μας συμβολή, αλλά δυστυχώς, μιλώντας πάντα, έχοντας κατά νου τις διαχρονικές συμπεριφορές κρατών, οι συμπεριφορές καθορίζονται πρώτιστα με βάση τα συμφέροντα της κάθε μιας των χωρών ή του κάθε συνασπισμού και εν συνεχεία δυστυχώς με βάση του διεθνές δίκαιο. Όμως, αυτό δεν μας απογοητεύει, θα συνεχίσουμε να εμμένουμε ότι επιτέλους θέματα αρχής που προβάλλονται για την παραβίαση της κυριαρχίας μιας χώρας δεν μπορεί να παραγνωρίζουν την ίδια παραβίαση από μια άλλη χώρα και ιδιαίτερα μια χώρα που προκαλεί συνεχώς τόσο την διεθνή κοινότητα όσο και τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ αλλά και τους μελλοντικούς εταίρους της όπως προσδοκεί της Ευρώπης.